Δε χωρά ανθρώπινος νους στην πράξη που καταγγέλει ο δικηγόρος της αδικοχραμένης χανιώτισσας φοιτήτριας που πέθανε μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στο ύψος της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη. Όμως έχει αγαστεί η δικογραφία από την αστυνομία στην ανακρίτρια, βεβαίως και είναι μέσα η συγκεκριμένη αναφορά. Όπως κατήγγειλε την ώρα που το κορίτσι κοίτονταν εμόφυρτο στο δρόμο, άγνωστος της έκλεψε το πορτοφόλι που μέσα είχε όσα χρήματα της είχαν δώσει οι δικοί της. Στον αρμόδιο σε εταιρεία προκειμένου να ασκηθούν διώξεις και να ενταχθεί προγραμματική έρευνα. Γιατί το ποσό αυτό εκείνη και το ποσό αυτό μετά το συμβάν εξαφανίζει. Δεν βγήκε να οδηγήσει, βγήκε να θερήσει. Και ενώ κάποιοι έδωσαν ζωή, αυτός προτίμησε να δώσει θάνατο. Την αλλαγή του κατηγορητηρίου ζήτησε από την 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης η οικογένεια. Δεν μιλάμε σε συγκεκριμένη περίπτωση για ένα τροχαίο ατύχημα, μιλάμε πραγματικά για μία, να μην το χαρακτηρίσω δολοφονία, για μία όμως εμψυχρό, για μία εμψυχρό παραβίαση με αποτέλεσμα το θάνατο χωρίς τον ενδιαφέρει αν θα σκότωνε ή όχι. Οι τραγικοί γονείς που βρέθηκαν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης ζητούν από αυτόπτες μάρτυρες να προσέλθουν στις αρχές και να καταθέσουν τα όσα είδαν, ζητώντας παράλληλα την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού που έκοψε το νήμα της ζωής της κόρης τους. Δεν υπάρχει καμία ειλικρινής μεταμέλεια. Μεταμέλεια θα υπήρχε αν παρέμενε στον τόπο του ατυχήματος και έκανε ξενέγγιση που θα κάνει κάθε οδηγός, απλώς κοίταξε να εξαφανιστεί και όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί, δήθεν μετανιωμένος εμφανίστηκε. Η 21χρονη Έμα έγινε η γέφυρα ζωής και ελπίδας που περίμεναν συνάνθρωποι μας. Σε ανύποπτο χρόνο συζήτηση με τους γονείς της για το ενδεχόμενο της δωρεάς οργάνων έφερε την απόφαση της οικογένειας και σήμερα τουλάχιστον 6 άνθρωποι μπορούν να ταινίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Η Εμμανουέλα ήταν ένα θαύμα. Τη ζητήσαμε να κάνει ένα θαύμα και απλά το έκανε. Σε τουλάχιστον 3 νοσοκομεία σήμανε συναγερμός ελπίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Νάσιο μια νεαρή γυναίκα που ζει με τεχνητή καρδιά μπορεί να ελπίζει σε μια νέα ζωή. Ένας υπατικός ασθενής στο Ιπποκράτειο που περίμενε καρτερικά την ελπίδα μπορεί από σήμερα να χαμογελά, όπως και οι νεφροπαθείς ασθενείς που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση και περίμεναν στη λίστα. Ενώ το φως της ελπίδας θα δουν και οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε μεταμόσχευση των κερατοειδών της αίμας. Ήθελε να δώσει ζωή. Ήταν επιθυμία της.